δικτυακό τόπο, το οποίο είναι στο www.artemisagrotera.org. Εκεί κανείς μπορεί να βρει φωτογραφίες, να υπογράψει υπέρ της σωτηρίας του χώρου. Είχε τεράστια απήχηση στον καλλιτεχνικό κόσμο και στην πνευματική ζωή της Αγγλίας, η οποία Αγγλία, μην ξεχνάμε, εκείνη την εποχή προηγείται όλων των άλλων ευρωπαϊκών χωρών. Η Γερμανία ακόμη είναι πολύ πίσω. Η Γαλλία έχει φυσικά σημειώσει τον διαφωτισμό, το μεγάλο δώρο της προς την Ευρώπη. Η Αγγλία όμως προηγείται στην εκβιομηχάνηση. Είναι η μητέρα, η πατρίδα της βιομηχανικής επανάστασης. Ανοίγει μια νέα εποχή. Και είναι χαρακτηριστικό ότι ακόμη και οι μηχανές, τα έργα της μηχανολογίας, σε ένα πνεύμα κλασικισμού που εκείνη την εποχή ήδη αναπτύσσεται στην Αγγλία, σε μεγάλο βαθμό χάρη στα έργα του Στιούαρτ και του Ρέβετ, αυτή η μηχανολογία χρησιμοποιεί τουλάχιστον στις εξωτερικές μορφές της στοιχεία της αρχαίας ελληνικής αρχιτεκτονικής. Αν πάτε, ας πούμε, σε ένα μουσείο τεχνολογίας στο Λονδίνο, μην παραξενευτείτε αν δείτε ότι οι πρώτες ατμομηχανές είχαν ένα τετράστιλο δωρικό κατασκεύασμα, αποχυτοσίδηρο φυσικά, συχνά επιχρυσωμένο. Φαίνεται το μήνυμα, ναι, παντού. Το οποίο όμως ήταν ο βασικός φορέας, το φέρον σύστημα, στο οποίο ήταν στηριγμένος ο ατμοκύλινδρος που έδινε στροφές στο βολάν. Πάντως είναι ένας χώρος δημοφιλής στους Αθηναίους. Έρχονται και περπατάνε εκεί. Βεβαίως, όχι μόνο στους Αθηναίους. Είναι δημοφιλής. Και στους ξένους. Και στους ξένους, πάρα πολλές φορές, αλλά τον ανακαλύπτουν και βέβαια αυτή τη στιγμή είναι παραμελημένο. Εντελώς. Μοιάζει με ένα σκουπιδότοπο. Ουσιαστικά δεν υπάρχει καμία φροντίδα. Και σας λέω ότι για την Αθήνα, εάν το βλέπανε έστω με το δημόσιο συμφέρον και οικονομοτεχνικά, είναι μια καινούρια αρχαιολογική περιοχή που θα μπορούσε να ανοίξει. Ειδικά ο Ηλισσός είναι ένα ποτάμι που είναι γεμάτος ιστορία και ιστορικότητα, αν θέλετε, γιατί από εκεί ξεκινήσαμε. Θα έχετε υπόψη σας ότι ο Σωκράτης, ή μάλλον ο Πλάτων, στο διάλογό του Φέδρος, κάνει αναφορά στον Ηλισσό. Ο Φέδρος, ο μαθητής του Πλάτωνα και του Σωκράτη, είχε μια κατοικία εδώ στο Ολυμπίο, στη συνοικία αυτή του Ολυμπίου. Και ένα μεσημέρι που έκανε πάρα πολύ ζέστη, θέλησε να βρει δροσιά και κατευθύνθηκε προς τον Ηλισσό, πέρασε απέναντι. Είχε γάργαρα νερά. Είχε γάργαρα νερά τότε, τζιτζίκια, πουλιά που κελαϊδούσαν, δέντρα. Μαζί με τον Σωκράτη, ξυπόλυτη μάλιστα, πέρασαν το ποτάμι. Σκεφτείτε σήμερα να περάσει ξυπόλυτη σε αυτή την περιοχή. Δεν είναι δυνατόν. Επιχείρηση, έχετε όλο αγκάθια και αγκάθια. Μόνο αγκάθια και άσφαλτο που καίει. Υπάρχει στάλα νερό. Καυτή άσφαλτο έχει μάλλον περισσότερο και αγκάθια φυσικά και νερό καθόλου. Λοιπόν, αυτή η περιγραφή του Πλάτωνα νομίζω είναι κάτι το σημαντικό. Έχουμε να κάνουμε με έναν από τους πιο σημαντικούς συγγραφείς της αρχαιότητας, τον Πλάτωνα, έτσι, και με έναν χώρο ο οποίος μιλάει για αυτά τα κείμενα και τον έχουμε σε αυτή την κατάσταση. Νομίζω ότι θα έπρεπε να έχει καλύτερη μοίρα αυτός ο τόπος, δεν νομίζετε? Αυτό που εμείς θέλουμε είναι κιόλας και θα θέλαμε είναι να μην φύγει τίποτα από το χώρο εκείνο. Υπάρχουν πολλές πληροφορίες εκεί μέσα. Να μην παραμορφωθεί άλλο το ανάγλυφο, να μην γίνει η εισβολή του τσιμέντου. Να μην παραμορφωθεί άλλο το ανάγλυφο. Και θέλω επίσης να σας πω κάτι. Το 1960, όταν καλύπταν το ποτάμι, έγινε παράκαμψη του δρόμου. Σήμερα. Πώς μπορούν τώρα αυτό το οποίο πριν από 40 χρόνια κάνανε μια ολόκληρη παράκαμψη, να σκέφτονται να το οικοδομήσουν?